Αρχικά καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βιντεάκι του Top 5 Worldwide. Το ξέρω ότι πλησιάζει καλοκαιράκι, υπάρχει καύσωνας και σκέφτεσαι πού θα πας. Και λόγω της κατάστασης δεν σου είναι και τόσο εύκολο, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε λόγω δουλειάς, να πας μακριά. Έτσι κι εγώ σου έχω τους πιο οικονομικούς προορισμούς για το καλοκαίρι. Να κάνεις ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη είναι ένα από τα νησιά θρύλη της Βόρειας Ελλάδας. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Αλεξανδρόπολη είναι πολύ φθηνά, περίπου 10 ευρώ, και το ελεύθερο κάμπινγκ στο νησί απαιτεί ως μόνα έξοδα προμήθειες και εξοπλισμό. Ανάφη. Αν κλείσεις εγκαίρως ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Ανάφη, μιας και δεν έχει συχνά δρομολόγια, μπορείς να βρεις δωμάτιο από 40 ευρώ και να απολαύσεις την πραγματική γαλήνη της και κλαδιωτικής ομορφιάς. Επίσης, στο νησί συνηθίζεται το ελεύθερο κάμπινγκ και οι ταβέρνες και τα καφενεία είναι πιθανά με μοναδική φιλοξενία και χαμηλές τιμές. Γάβδος. Η Γάβδος μπορεί να είναι από τις πιο οικονομικές επιλογές για διακοπές στο νησί, σίγουρα όμως θέλει καλή προετοιμασία. Το μικρό νησάκι κάτω από την Κρήτη είναι ένας ανέγκυκτος επίγειος παράδεισος, στον οποίο μπορείς να φτάσεις με πλοία από Σφακιά ή Παλαιοχώρα. Αν έχεις φροντίσει για προμήθειες και εφόδια, μπορείς να κατασκηνώσεις κάτω από το έναστρο ουρανό for free. Αγκίστρι. Σε μισή ώρα απόσταση από τον Πειραιά, το Αγκίστρι αποτελεί την τέλεια επιλογή για φτηνές και γρήγορες εξορμήσεις. Τα ακτοπλοϊκά δεν κοστίζουν πάνω από 10 ευρώ και το ελεύθερο κάμπινγκ σε δύο κλασικά σημεία του νησιού είναι δωρεάν. Αστυπάλαια. Η Πεταλούδα του Αιγαίου, το πανέμορφο αυτό νησί των Δεκανήσων, είναι ιδανικό για φθηνές διακοπές. Έχει ένα από τα καλύτερα κάμπινγκ για τη φθηνότερη επιλογή διαμονής. Μπορείς να βρεις δίκλινα δωμάτια στη χώρα από 30 ευρώ και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ξεκινούν από 20 ευρώ.